Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Όταν μπαίνεις στο Tinder ή σε κάποια άλλη εφαρμογή γνωριμιών και ο άλλος με τον οποίο αρχίζεις να συνομιλείς ή η άλλη με την οποία αρχίζεις να συνομιλείς θεωρεί ότι είναι απαραίτητο και σημαντικό να αρχίσει να σου λέει για την πρώην της, για τον πρώην της, για τον πρώην του, για την πρώην της, είναι κόκκινη σημαία. Πιο κόκκινη και από την πορτοκαλί ζακέτα που πάλι φοράω. Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Θεκλά Πετρίδου. Αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι. Αν δεν έχετε κάνει ήδη εγγραφή, γιατί δεν κάνετε μία εγγραφή και πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποίησεις. Και φυσικά, σας αρέσει το βίντεο, πατήστε like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα. Επειδή πολλές φορές με ρωτάτε, μπορώ να μοιραστώ αυτό το βίντεο. Βεβαίως, όλα τα βίντεο είναι δημόσια και είναι για διαμοιρασμό. Λοιπόν, μιλήσαμε και άλλες φορές και νομίζω θα ξαναμιλήσουμε και στο μέλλον, γιατί είναι θέμα που αφορά πολύ κόσμο, για το πώς διαχειριζόμαστε μια διαδικτυακή γνωριμία ή μια γνωριμία εκ του σύνεγγυς. Όμως στις μέρες μας, κακά τα ψέματα, οι περισσότερες γνωριμίες γίνονται από το διαδίκτυο, είτε γίνονται από αυτές καθ' αυτές τις εφαρμογές γνωριμιών, όπως είναι το Tinder, η πιο γνωστή εφαρμογή γνωριμιών, είπαμε υπάρχει και το Bumble, υπάρχει και το Badoo, υπάρχουν διάφορες, ή από το Facebook, γιατί αρκετοί άνθρωποι, ή το Instagram, αρκετοί άνθρωποι πλησιάζουν έναν πιθανό ερωτικό σύντροφο μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, όχι απαραίτητος από ιστοσελίδες γνωριμιών. Λοιπόν, ξέρω ότι κάποιοι από εσάς που παρακολουθείτε το κανάλι είστε πολύ διστακτικοί και πολύ καχύποπτοι όσον αφορά στις διαδικτυακές γνωριμίες. Δεν σας βρίσκω άδικο γι' αυτό. Θεωρώ όμως ότι η ίδια καχυποψία και η ίδια επιφυλακτικότητα πρέπει να διέπει όλων των ειδών της γνωριμίας. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή γνωρίζουμε κάποιον στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς μας που πήγαμε να ψωνίσουμε και δύο, ή σε ένα σούπερ μάρκετ, ή τον γνωρίσαμε σε ένα μπαράκι ή σε ένα κλαμπ, άνοιξαν και τα κλαμπ τώρα και τα ορθάδικα και το ένα και το άλλο, ότι επειδή τον γνωρίζω εκτός διαδικτύου είναι καλύτερη περίπτωση από αυτόν ή από αυτήν που θα γνώριζα στο διαδίκτυο. Επίσης, πάρα πολύ συχνά ακούω ότι μπορεί να γίνει μία σύσταση από μια παρέα, να γνωριστούν σε μια παρέα δύο άνθρωποι ή φίλοι κάποιου να γνωρίσουν κάποιον κάποιον σε κάποιον κάποιον και να νιώσει ασφάλεια ότι επειδή είναι από την παρέα που γνωριστήκαμε ή επειδή είναι η φίλη μου που τον έχει συστήσει, ο φίλος μου που τον έχει συστήσει, είναι εντάξει, και εκεί να πέσουν οι άμυνες σε μια γνωριμία που γίνεται μέσω προξενιού τρόπον δεινά, και εκεί να την πάθεις χειρότερα. Λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε. Καταρχάς θέλω να πω το εξής. Έχουμε πει πολλές φορές στα βίντεο και θα το επαναλάβω, δεν κουράζομαι να το επαναλαμβάνω, ότι για να μπορέσει ένας άνθρωπος να είναι ικανός να έχει μια ερωτική σχέση υγιή, πρέπει αυτός ο άνθρωπος πρώτον να έχει κάνει κάποια δουλειά με τον εαυτό του, να έχει μια αλφα συναισθηματική, ψυχική και πνευματική καλλιέργεια, για να μπορεί να έχει συνδεσιμότητα με άλλους ανθρώπους, δηλαδή εκ προημίου να ξεκινάει από ένα χώρο στον οποίο είναι ικανός, είναι ικανή να συνδεθεί με άλλους ανθρώπους, και επίσης για να μπορέσει να το επιτύχει αυτό πρέπει να έχει κάνει αρκετή δουλειά και αρκετό ξεκαθάρισμα μετά του παρελθόντος. Τα του παρελθόντος έχουν να κάνουν με δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα, το κέριο που μας απασχολεί πολύ συχνά και εδώ στο κανάλι, είναι τα φαντάσματα της παιδικής μας ηλικίας, οι φυλακές της παιδικής μας ηλικίας, τα τραύματα της παιδικής μας ηλικίας, οι εσωτερικοί δαίμονες που κουβαλάμε από την παιδική μας ηλικία. Υπάρχει αυτό και χρειάζεται να δουλέψουμε με αυτό. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, η οποία προκύπτει από την από την
από μια κακοποιητική και επίπονη ψυχικά παιδική ηλικία, και η οποία προκαλεί διάφορα ζητήματα. Μια τέτοια κακοποιητική παιδική ηλικία, και χρειάζεται να κάνουμε ψυχοθεραπεία και να κάνουμε και δουλειά με τον εαυτό μας, προκειμένου να μην μπούμε σε μία σχέση φέροντας πάρα πολλά μπαγκάζια, πάρα πολλές αποσκευές, φέροντας πάρα πολλά βάρη. Δηλαδή, αν εγώ κυκλοφορώ αθεραπευτούς, αν εγώ κυκλοφορώ χωρίς να έχω διαχειριστεί τα ζητήματά μου, σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή θα έχω ξεσπάσματα πάνω στο σύντροφό μου, ξεσπάσματα οργής για παράδειγμα, ή μπορεί να κατεβάζω τα μούτρα μου και να έχω παθητική επιθετικότητα και να μην μπορώ να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου. Μπορεί να έχω διάφορα ελλείμματα συναισθηματικά, ελλείμματα ψυχικά, τα οποία να κάνουν τη σχέση αδύνατη. Και αν ο άλλος έχει και αυτό στα δικά του ελλείμματα, να δημιουργήσω μια ωραιότατη, εντός εισαγωγικών εννοείται, μια ωραιότατη ψυχοπαθολογική σχέση. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να δουλέψουμε όλοι μας, πρώτα απ' όλα για να έχουμε καλή σχέση με τον εαυτό μας και έπειτα για να μπορούμε να συνδεθούμε με άλλους ανθρώπους, είναι τα τραύματα που κουβαλάμε από την παιδική μας ηλικία. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να έχουμε δουλέψει για να μπορέσουμε να είμαστε συνδέσιμοι, να έχουμε τη συνδεσιμότητα για να μπορούμε πραγματικά να μπούμε σε μια υγιή σχέση, είναι τις προηγούμενες μας σχέσεις. Και στην ουσία τους χωρισμούς από τις προηγούμενες μας σχέσεις. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο και το κάνουν αρκετοί άνδρες και αρκετές γυναίκες να μπαίνουν στο Tinder ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή γνωριμιών αμέσως μόλις έχουν χωρίσει. Να τους λένε οι φίλοι τους, γιατί δεν κάνεις ένα προφίλ στο Tinder να μπεις να καβλαντήσεις, να μπεις να φλερτάρεις, να μπεις να μιλήσεις με άλλους, με άλλες, να ξεχάσεις τον την πρώην που σε έχει ταλαιπωρήσει. Εσύ μπορεί να είσαι ένας έντιμος άνθρωπος, ο οποίος έχεις μπει στο Tinder ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή γνωριμίων, μετά που έχεις ξεπεράσει τον πρώην σου, την πρώην σου, μετά που έχεις κάνει δουλειά με τον εαυτό σου, μετά που έχεις κάνει ψυχοθεραπεία, μετά το χωρισμό που συστήνουμε εδώ στο κανάλι, μετά που έχεις μαζέψει όλες τις άκριες οι οποίες είναι αμάζευτες και έχεις κάνει το προφίλ σου και έχεις μπει στην εφαρμογή γνωριμιών καθαρός από κολλήματα με το παρελθόν και έχοντας πάρει οπωσδήποτε τα μαθήματα από τις σχέσεις του παρελθόντος. Οι σχέσεις του παρελθόντος είναι πάρα πολύ σημαντικές εάν τις δουλέψουμε σωστά και αν κάνουμε την απαραίτητη ψυχοθεραπευτική δουλειά πάνω σε αυτές, ούτως ώστε να μας δώσουν σοφία, γνώση και ικανότητα να συνδεθούμε ουσιαστικότερα, βαθύτερα και καλύτερα στο μέλλον και αποτελούν και ένα μέτρο σύγκρισης για να καταλάβουμε πότε ένας άνθρωπος μπορεί να είναι αξιόλογος ή όχι. Για παράδειγμα, αν είχαμε μια εξαιρετικά κακοποιητική σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος μας υποτιμούσε, μας μείωνε, μας έκανε nagging για παράδειγμα, και μας φερόταν ψυχικά κακοποιητικά, εάν πάμε να γνωρίσουμε κάποιον νέο άνθρωπο που έχει παρόμοιο τρόπο συμπεριφοράς, το να το συνδέσουμε και να πούμε «κοίτα ρε παιδί μου, αυτός μου κάνει προσβλημέντα», μου κάνει νέκινγκ, δηλαδή μου λέει για παράδειγμα «πολύ ωραία τα μαλλιά σου ρε παιδί μου, αν όμως τα έχεις κόψει διαφορετικά θα φαινόσουν καλύτεροι» ή «ωραίο το σακάκι που φοράς, θα σου πήγαινε καλύτερα αν ήσουν λίγο πιο αδύνατος ή λίγο πιο γεμάτος» ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να σκεφτεί ο καθένας ο οποίος κάνει νέκινγκ. Εάν λοιπόν έχω πάρει τα μαθήματα από το παρελθόν και δεν είμαι κολλημένος στο παρελθόν, όταν κάποιος μου συμπεριφερθεί με έναν παρόμοια κακοποιητικό τρόπο με τον πρώην ή με την πρώην, τότε θα ανάψει το κόκκινο λαμπάκι, τότε θα ανεμίσει η κόκκινη σημαία και θα συνειδητοποιήσω ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος πολύ πιθανόν να συμπεριφέρεται
παρόμοια με ανθρώπους που στο παρελθόν η σχέση μαζί τους ήταν καταστροφική, οπότε να το εκλάβω αυτό ως κόκκινη σημαία και να είμαι προσεκτικός. Εάν όμως δεν έχω ξεπεράσει ακόμη το παρελθόν και δεν έχω κάνει δουλειά με τον εαυτό μου και δεν έχω πάρει ακόμη τα μαθήματα από το παρελθόν, εάν κάποιος λειτουργήσει με παρόμοιο τρόπο με τον την πρώην που ακόμη δεν έχω ξεπεράσει, έστω και αν ήταν κακοποιητικός αυτός ο πρώην και αυτή η πρώην, μπορεί να μου φανεί ελκυστικός αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί να με τραβήξει. Μπορεί να νιώσω την ανάγκη να του την πω, μπορεί να νιώσω την ανάγκη να εμπλακώ, μπορεί να νιώσω την ανάγκη να σχετιστώ με αυτόν τον άνθρωπο, επειδή ακριβώς δεν έχω δουλέψει όλα μου εκείνα τα προβλήματα τα οποία με έφεραν στη θέση να είμαι με έναν άρχισο, να είμαι με έναν κακοποιητή, να είμαι με έναν, ο οποίος, με έναν άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα, ο οποίος, η οποία δεν μου συμπεριφερόταν σεβαστικά και κατά πώς αρμόζει σε κάθε άνθρωπο να του συμπεριφέρονται. Λοιπόν, γι' αυτό πολλές φορές ακούμε ότι «μα τα καλά παιδιά δεν με τραβάνε, δεν με ελκύουν, γνώρισα κάποιον και ήταν πάρα πολύ ήσυχος και δεν το βρήκα σεξι, γνώρισα κάποιον η οποία ήταν χαμηλών τόνων και δεν ήταν έτσι πολύ συναρπαστική και εντάξει καλή κοπέλα, ευγενική και αυτά, αλλά δεν μου κάνει εκείνο το κλικ ρε παιδί μου. Και αν όντως είχε στο παρελθόν μάνα να άρχισω και μετά πήγαινες και έμπλεκες με γυναίκες να άρχισους και κακοποιητικές, ναι βεβαίως μια φυσιολογική γυναίκα δεν θα σου κάνει το κλικ και μια φυσιολογική γυναίκα δεν θα σε τραβήξει, γιατί θέλεις την ίντριγκα, θέλεις την ψηλή αδρεναλίνη, θέλεις αυτά τα αρρωστημένα στο οποία έχεις συνηθίσει και δεν έχεις κάνει ποτέ θεραπεία για να τα ξεπεράσεις. Είναι απαραίτητο να έχουμε ξεπεράσει τα κολλήματα μας με το παρελθόν, τα κολλήματα μας με συγκεκριμένους τρόπους συσχετισμού και σύνδεσης, αλλά και τα κολλήματα μας με συγκεκριμένους ανθρώπους. Εάν λοιπόν σε μια συνομιλία γνωριμίας, στην αρχή είπαμε στις εφαρμογές γνωριμιών ή και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν ξεκινήσει ένα φλερτ, θα γίνει μια γραπτή συνομιλία, μετά θα γίνει μια ηχητική συνομιλία, μια βίντεο συνομιλία και μετά στην πορεία θα δούμε αν θα συναντηθούμε και από κοντά. Εάν ήδη από το γραπτό λόγο κάποιος ή κάποια θεωρήσει ότι είναι χρήσιμο και ότι είναι αναγκαίο και ότι είναι σημαντικό να αναφερθεί στον στην πρώην, αυτό είναι μια τεράστια κόκκινη σημαία. Τεράστια. Τεράστια. Μπορεί να αναφερθεί με αρνητικό τρόπο. Μπορεί να πει ο πρώην μου, η πρώην μου ήταν πολύ παλιοχαρακτήρες και ήταν ένας παλιοχαρακτήρας και μου φερόταν άσχημα και πω, τι έχω τραβήξει. Αυτό είναι ανησυχητικό να το πει. Ή να πει ότι δεν το χωνεύω ρε παιδί μου που δεν τα κατάφερα να πετύχει εκείνος ο γάμος. Δεν το χωνεύω. Δεν το χωνεύω και είμαι πολύ θυμωμένος με την πρώη μου η οποία ήταν τόσο εγωίστρια και δεν έβαζε τον εγωισμό της κάτω να τα βρούμε. Ή δεν το χωνεύω πως ο πρώην άντρας μου με απάντησε. Δεν το χωνεύω. Γιατί οι άντρες να πατάνε. Και τέτοιου είδους και το θέμα στο οποίο παίρνει τη συζήτηση κάποιος μπορεί να μην μπει ξεκάθαρα «έχω κόλλημα με την πρώη μου η οποία με απάντησε και γι' αυτό τον λόγο έχω μία επιφύλαξη για όλες τις γυναίκες επειδή μπορεί να είναι απατηλές» ή «έχω ζήτημα με τον πρώη μου που με απάντησε και θεωρώ ότι όλοι οι άνδρες μπορεί να είναι μαλάκες, μπορεί να είναι απατεώνες, μπορεί να άλλα να σου δείχνουν και άλλα να σου πείχνουν, μπορεί και είμαι πολύ ενοχλημένος». Δεν θα σου το πει αυτό. Μπορεί όμως στην γενική συζήτηση που κάνουμε για τις σχέσεις στο φλερτ να αρχίσει να λέει «τι γνώμη έχεις εσύ για το γεγονός ότι το κέρατο πάει σύννεφο στην κοινωνία μας σήμερα, πώς το βλέπεις εσύ αυτό το πράγμα» και να πεις «πω, σοβαρός κύριος». Είναι εναντίον της απιστίας, είναι εναντίον του κεράτου και θέλει να το συζητήσουμε. Και να μην πηγαίνει εσένα το μυαλό σου, κακομήρα μου ή κακομήρη μου, ότι μπορεί να κάνει αυτή τη συζήτηση γιατί τον έχει απαντήσει η πρώην, ο πρώην
και του έχει μείνει κολλημένο στο μυαλό αυτό το πράγμα και όποιον δει σκέφτεται ότι μπορεί να τον απατήσει και να ξέρει ότι δεν πρέπει να μιλήσω για τον πρώην ή την πρώην μόλις κάνω μια νέα γνωριμία, αλλά μπορώ να μιλήσω γενικά, μπορώ να μιλήσω θεωρητικά. Ναι, μπορώ να μιλήσω θεωρητικά. Αυτό πάλι δείχνει κόλλημα. Αυτό δείχνει ότι δεν έχει καταλάβει αυτός ο άνθρωπος τι έχει συμβεί στο παρελθόν και προφανώς δεν το έχει ξεπεράσει κιόλας. Και γι' αυτό τον λόγο κάθεται και συζητάει, γι' αυτό. Και ακόμη και αν εκφράζει μια πολύ συντηρητική άποψη που να μας κάνει να νιώσουμε ασφαλά, τι ωραία, αυτός είναι εναντίον της απιστίας, αλλά δεν θα μας απατήσει, μην εξαπατάστε, σε καμία περίπτωση μην εξαπατάστε, γιατί αυτός ο οποίος είναι εναντίον της απιστίας και δεν θα σας απατήσει, μπορεί να μην σας δοθεί ποτέ ολοκληρωτικά, να μην συνδεθεί ποτέ ουσιαστικά μαζί σας, γιατί ακόμη είναι τραυματισμένος, είναι τραυματισμένη από την απιστία που έχει δεχθεί και δεν την έχει ξεπεράσει. Και να κάνει μαζί σας, αν θα κάνετε, μία σχέση rebound, μία rebound relationship. Μία σχέση που να την κάνει για να νιώσει καλύτερα και όχι ακριβώς επειδή είναι ουσιαστικά ερωτευμένος ή ερωτευμένη με εκείνον τον άνθρωπο τον οποίον γνωρίζει τώρα. Είχα ακούσει παλιότερα την άποψη και είμαι σίγουρη ότι κάποιοι από εσάς μπορεί να τη σκεφτείτε ή να τη γράψετε ακόμη και στα σχόλια, ότι εντάξει μωρέ, όλοι κάπου κολλημένοι είναι όταν γνωριστούν. Και εγώ όταν γνώρισα τον πρώην μου, έλεγε μια γνωστή μου τώρα που μου έρχεται στο μυαλό, και εγώ όταν γνώρισα τον πρώην μου, από το πρώτο ραντεβού μου λέγε για την πρώην του. Και εγώ δεν το πήρα της μετρητής και δεν ήμουν ιδιότροπη και το δέχτηκα ότι μιλούσε για την πρώην του και εντάξει, μετά κόλλησε μαζί μου. Κόλλησε μαζί μου και είχαμε και μια πολύ καλή σχέση. Και μετά τι έγινε, λέω, εντάξει, λέει, μετά δεν τα βρήκαμε, χωρίσαμε και μετά, λέω, και μετά εντάξει, χωρίσαμε, εγώ τον ήθελα ακόμη, αυτός είχε άλλη σχέση, αλλά βρισκόμασταν. Δηλαδή συνεχίστηκε το μοτίβο, κολλημένος με την πρώην του όταν γνώρισε την νυν και όταν χώρισε την νυν και πήγε στην επόμενη κολλημένος με εκείνη. Δεν είναι φυσιολογικές καταστάσεις αυτές. Ακόμη και αν κάποιος άνθρωπος μας συνηθίσει, ακόμη και αν κάποιος άνθρωπος συνδεθεί μαζί μας και σταματήσει να μιλάει για την πρώην ή για τον πρώην, ακόμη και αν γίνει αυτό, δεν θα συνδεθεί ουσιαστικά μαζί μας. Γιατί σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν διαλέγει τους ανθρώπους. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ερωτεύεται ανθρώπους, αλλά ερωτεύεται τον ίδιο τον έρωτα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να μείνει μόνος. Δεν μπορεί να μείνει μόνος. Με τίποτα. Κολλάει στο παρελθόν και από τη μια σχέση πάει στην επόμενη. Οπότε ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να μείνει μόνος, μένω μόνος σημαίνει είμαι μόνος μου και έχω σταματήσει να ασχολούμαι με τον την πρώην. Βλέπω τον εαυτό μου ως ένα άτομο, ως ένα μοναδικό πρόσωπο, το οποίο ζει τη ζωή του μόνο του, φτιάχνει τη ζωή του με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ικανοποιητική για τον ίδιο, να είναι ικανοποιητική για την ίδια και στην πορεία, αν συναντήσει κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι αρκετά αξιόλογος και τον ελκύσει υγιώς από μια υγιή έλξη, από ένα χώρο υγιούς έλξης και όχι ψυχοπαθολογικής έλξης, τότε μπορεί να προχωρήσει στη δημιουργία μιας σχέσης. Όχι, δεν αντέχει να είναι μόνος του και μυρικάζει την προηγούμενη, κάνει λίμεραλς με την προηγούμενη μέχρι να βρει την επόμενη σχέση και γενικώς είναι ένα άτομο το οποίο είναι εθισμένο στο να νιώθει ερωτευμένο. Πρέπει να μπορούμε να μείνουμε και χωρίς έρωτα, να μπορούμε να μείνουμε και χωρίς προσκόλληση ή κόλλημα σε οποιονδήποτε, για να μπορούμε να επιλέξουμε με καθαρό μυαλό και να συνδεθούμε υγιώς. Δεν μας ενδιαφέρει να βρούμε κάποιον, κάποιαν, οποιονδήποτε, κάποιον ή κάποιαν ο οποίος να δημιουργήσει μια σχέση μαζί μας και να κολλήσει. Δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Αυτό που μας ενδιαφέρει, εφόσον είμαστε σε αυτό το κανάλι και εφόσον κάνουμε ψυχοεκπαίδευση και εφόσον προσπαθούμε να εξηγιάνουμε τη ζωή μας, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βρούμε έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει υγιή προσωπικότητα και να είναι ξεκάθαρος από το παρελθόν, για να μπορεί να συνδεθεί ουσιαστικά στο παρόν
και η επιλογή που θα κάνει να έχει να κάνει ξεκάθαρα με εμάς. Του αρέσουμε εμείς ειδικά. Όχι άντρας να είναι και ό,τι να είναι, γυναίκα να είναι και ό,τι να είναι. Φτάνει να υπάρχει σύνδεση, φτάνει να υπάρχει κόλλημα, φτάνει να υπάρχει σχέση. Θα ήθελα να διαβάσω και τις απόψεις σας στα σχόλια και σας έχουν τύχει κάτι παρόμοια. Κάτι παρόμοιο ή κάτι παρόμοια. Αν έχετε παρόμοιες εμπειρίες εννοώ.